Τα όργανα είναι βαθμονομημένα να μετράνε νερό και η ένδειξή τους είναι 100, τα 100%. Να δούμε τι θα δείξουν αν η πυκνότητα αλλάξει και γίνει μικρότερη από 1 ή 100%, τα 100 σε σχέση με το νερό. Το έχουμε κάνει πολλές φορές με πολλούς τρόπους και με διάφορα προϊόντα. Ένας από αυτούς είναι ο εξή. Γεμίζουμε το δοχείο με ένα πετρελοειδές ειδική βαρύτητα 0,816 ή 81,6% και στη συνέχεια βάζουμε νερό. Το ελαφρύτερο μένει από πάνω και έτσι η περιοχή περιοχή μέτρησης είναι γεμάτη νερό. Στη συνέχεια, αδειάζουμε το νερό και τη θέση του νερού καταλαμβάνει το ελαφρύτερο. Εδώ είναι το ελαφρύτερο, εδώ είναι το βαρύτερο, ανάμεσά τους είναι η διεπιφάνεια και εδώ να ξαναπούμε ότι τα όργανα είναι βαθμονομημένα να μετράνε νερό και όχι διεπιφάνεια. Ουσιαστικά δεν αλλάζουμε την πυκνότητα, αλλάζουμε τα μετρούμενα υγρά, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και τώρα ανοίγουμε τη βάνα και κατεβάζουμε τη στάθμη του νερού. Η ένδειξη αρχίζει να αλλάζει και σταδιακά φέρνουμε τη στάθμη κάτω από την κάτω λήψη των οργάνων. Παρατηρήστε ότι η στήλη μέτρηση των οργάνων παραμένει γεμάτη αλλά με άλλο υγρό. Η στάθμη έχει κατέβει κάτω από την κάτω λήψη και πλέον στην ίδια στήλη μέτρηση υπάρχει υγρό μικρότερης μάζας που σημαίνει μικρότερη πίεση υγροστατικής στήλη για το όργανο διαφορικής πίεσης και μικρότερη άνοση για το όργανο με πλωτήρα. Και έτσι τα όργανα θα δείχνουν το 81, 6% της πυκνότητας του νερού.